Χαιρετίζω ιδιαίτερως την παρουσία εδώ του κ. Δημάρχου, που το έχουμε κορυφαίο μέσα από την καρδιά μου, έχει μια καλή πορεία και ένα δημιουργικό έργο. Σας καλέσαμε σήμερα για ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη της προσεχής εβδομάδας στην περιοχή της Κορυφαίας. Και ιδιαίτερως γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χρονά και τον κ. Γιώργη. Λέγω ιδιαίτερο γιατί και ηγούνται του προγράμματος σε επιστημονικό επίπεδο. Το οποίο πρόγραμμα αναφέρεται στο πολύ μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης του γυναικείου καρκίνου. Επαναλαμβάνω και παρακαλώ τις γυναίκες της Κορυφαίας, γιατί υπάρχει συνεργασία με όλους τους Δήμους, να αγκαλιάσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πω την κοινοτυπία ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Οι γυναίκες μας, οι μανάδες μας, οι αδερφές μας, οι κόρες μας, μετά από μια ηλικία, πρέπει να περάσουν από τους συγκεκριμένους σταθμούς, να ελεγχθούν. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν ευρήματα, εύχομαι να μην υπάρξουν, αλλά αυτά καταγράφει η ζωή, να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, στους επιστήμονες, στους μηχανισμούς των Δήμων, ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα, νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούν, ώστε να βοηθήσουμε το γυναικείο πληθυσμό. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, τον οποίο θερμά ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία. Κοιτάξτε, η δουλειά μας δεν είναι μόνο να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε έργα. Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τον πληθυσμό, να βοηθάμε στο επίπεδο της πρόληψης ιδιαίτερα. Μην νομίζετε, έξοδα έχουν όλα αυτά, τα οποία ευχαρίστως όμως τα καταβάλλουμε, για να προστατεύσουμε ανθρώπους και οικογένειες. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη που η Περιφέρεια παρέχει στη συγκεκριμένη ενέργεια, την οποία ο Δήμος Κορυφαίων από την πρώτη στιγμή στηρίζει. Όταν είχαμε την πρώτη επαφή με το Ελληνικό Ίδρυμα Ομπολογίας και μας αναπτύχθηκε το τι μπορεί να γίνει και πώς γυναίκες από το Δήμο Κορυφαίων μπορούν να εξετεστούν δωρεάν σε θέματα υγείας και πρόληψης του καρκίνου, είπα αμέσως ναι, ο Δήμος Κορυφαίων προσφέρει και την αιγίδα και την οικονομική στήριξη που χρειάζεται και οποιαδήποτε οργανωτική υποστήριξη χρειάζεται, με την προϋπόθεση ότι και η Περιφέρεια θα είναι στην στιγμή η κοινή αυτή ενέργεια που γίνεται, θα βοηθήσει σημαντικά τις γυναίκες και την κοινωνική πολιτική και του Δήμου Κορυφαίων αλλά και της Περιφέρειας στο θέμα της πρόληψης από τον καρκίνο. Για αρκετές εβδομάδες θα είναι στην πλατεία της Κορίνθου το ειδικό εκείνο μηχάνημα και οι υπηρεσίες θα είναι στη διάθεση των γυναικών που ενδιαφέρονται με απόλυτη εχεμήθεια φυσικά και χωρίς κόστος να εξεταστούν για θέματα που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο και να προλάβουμε, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την θεραπεία, νοσήματα τα οποία στο πρώτο στάδιο θεραπεύονται. Εμείς στον Δήμο Κορυφαίων θέλουμε αυτό να επεκταθεί και πέρα από την Κορύνθο αλλά και σε άλλες δημοτικές ενότητες και θα το επιδιώξουμε αυτό, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, ο ειδικός νομίζω από το Ίδρυμα Ογκολογίας μπορεί να πει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες αν θέλετε για το θέμα. Πάντως η υποστήριξη από τον Δήμο και όπως ακούσατε και τον κύριο Περιφερειάρχη από την Περιφέρεια θα είναι αμέριστη στην προσπάθειά σας. Ο κύριος Κορονάς, Περιφερειακός Σύμβουλος. Θα ήθελα και εγώ τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή και το Δήμο της Κορύνθου, τον συνάδελφο τον κύριο Γιολί, που είναι και γιατρός, και τους αντιπεριφερειάρχες που αγκαλιάζουν αυτή τη δράση. Το κεντρικό μήνυμα είναι η Ελλάδα κατά του καρκίνου και θέλουμε να το κάνουμε και λιγότερο κατά του καρκίνου. Το συγκεκριμένο το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στηρίζεται οικονομικά και από το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, που χρηματοδοτείται. Κάποια ενίσχυση οικονομική υπάρχει και από την Περιφερειακή Αρχή και από τη Δημοτική Αρχή, σαφώς. Στόχος είναι η πρόληψη, όπως ανέφεραν και οι προλογίσαντες. Ο καρκίνος δεν πρέπει να μας σουβίζει. Είναι αντιμετωπίσιμος, είναι διάσημος όταν τον αντιληφθούμε σε πρώιμη φάση. Αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό μήνυμα. Σαφώς να πούμε ότι όλες οι κυρίες, όλες οι γυναίκες που μπορούν κατόπιν ενός
στα τηλέφωνα που έχουν δοθεί σε ανακοινώσεις να κλείνουν ραντεβού. Οι κυρίες από 25 ετών και πάνω μπορούν να κάνουν τεστ PAP και οι κυρίες από 40 ετών και πάνω τεστ PAP και μαστογραφία. Στη μονάδα ερχόμενη είναι μια αυτοκινούμενη μονάδα 18 μέτρων. Λαμβάνουν πλήρως ιστορικό από τις κυρίες. Οι εξετάσεις όλες αυτές φτάνουν στα κεντρικά του Ελληνικού Ιδρύματος Οικολογίας που είναι στην οδός Βαλτετσίου, στο κέντρο στην Αθήνα. Γίνεται διπλό διάβασμα των μαστογραφιών από συναδέλφους ακτινολόγους, όπου υπάρχει μια διαφωνία, συντελείται ειδικό συμβούλιο και γνωματεύεται εκ νέου και όλες οι κυρίες, με όλες οι κυρίες, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, όλοι τηρούν κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά την γνωρίση και την τελευταία της μαστογραφίας, αφού μπορούν να κάνουν ελεύθερα τις εξετάσεις. Όλο το κοινό θα παραλάβει γραπτά αποτελέσματα, το οποίο θα γίνεται κάποια παραπομπή, αν υπάρχει κάποιο έβλημα στους ειδικούς. Εμείς, σαν σημείο αναφοράς, αν χρειαστεί κάτι περαιτέρω κάποια κυρία, σημείο αναφοράς υπάρχει δημόσιο σχολείο και είναι ο Άγιος Σάββας και όλα αυτά γίνονται συνεννόηση με την ομάδα μας του Αγίου Σάββα. Και πάλι θα ευχαριστήσω θερμά όλους για την αρρωγή και ευχόμαστε το πρόγραμμα να πάει όσο το καλύτερα. Το έχει ανάγκη η περιοχή μας και θα παραμείνει αυτή η μονάδα όσο χρειαστεί. Δεν έχουμε ορίσει ένα χρονικό περιθώριο. Όσο υπάρχουν ραντεβού και ο κόσμος θέλει, θα παραμείνουμε εδώ για να καλύψουμε όλη την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας με σκοπό να επεκταθούμε και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, εφόσον το περιφερειακό κύριο Δίκα το έχει εγκρίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Το Ελληνικού Ιδρύματος Αγκολαγίας θα βρίσκεται στην πλατεία Φρίσκου πρωινές ώρες για ραντεβού Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στα τηλέφωνα 2741-360-602, Πέμπτη Παρασκευή στο 2741-362-112, 13 και 17. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο Νομού Κορινθίας και τον πρόεδρο, τον συνάδελφο γιατρό Χρυσοβαλάτη Μέλλο, καθώς και τον Μητροπολίτη μας που στηρίζει πάντα τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το κοινό καλό. Ευχαριστώ λοιπόν όλους μέσα την καρδιά μου. Εσύ κύριε Δήμαρχε, έρχονται. Από ό,τι πληροφορήθηκα, σήμερα 15 γυναίκες από το Δήμο Κορινθίων εξετάστηκαν στην κινητή μονάδα που υπάρχει εδώ στην πλατεία του Φλίσβου, στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Και μένουν ακόμα δύο, οι οποίες θα έρθουν στο υπόλοιπο διάστημα για να εξεταστούν. Ο μέγιστος αριθμός που με ραντεβού μπορούν να εξεταστούν είναι 20 την ημέρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας και καλό θα ήταν όσο περισσότερες γυναίκες από το Δήμο Κορινθίων να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και δωρεάν και με απόλυτη εχεμήθεια να εξεταστούν από την κινητή μονάδα για θέματα που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου.